Ήταν το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα που έχεις ζήσει και έχεις βιώσει ως ποδοσφαιριστής? Καταρχήν θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Λόφου. Όσον αφορά για το πρωτάθλημα, ήταν από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Πιστεύω ήταν ακόμα καλύτερο και από το Α τοπικό. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν ξέραμε ποιος θα βγει πρώτος. Εμείς από την πλευρά μας το πιστεύαμε από την αρχή της χρονιάς ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και καταφέραμε και κερδίσαμε έστω και τελευταία την άγνωστη Α κατηγορία. Τι σκέφτηκες όταν σου είπε ο προπονητής σου ότι μπαίνεις μέσα με το σκόρ στο 1-0 εις βάρος της ομάδας σου? Το μόνο που σκέφτηκα ήταν να μπορέσω να σκοράρω, να κερδίσει η ομάδα και να σηκώσουμε το πρωτάθλημα εμείς, γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα. Ήταν η πιο κρίσιμη ατομική επιθετική σου ενέργεια αυτή που έκανες και από την οποία προέκυψε το γκολ της ισοφάρισης? Ήταν κρίσιμη σίγουρα, το γκολ είναι συλλογικό. Ήμουνα στη φάση μέσα, έκανε μια λάθος απόκριση ο τερματοφύλακας, κατάφερα την έσβηξη στα δίκτυα και μπορέσαμε και ανατρέψαμε τους βάρους μας σκόρ. Ήταν δύσκολο πάντως, η ομάδα έμεινε πίσω στο σκορ και όλα έδειχναν ότι θα χάσει την πολυπόθεια του την τελευταία αγωνιστική, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος ήταν στην πρώτη θέση. Ήμασταν πίσω στο σκορ, είχαμε πολλά αποθέματα. Δεν πιστεύω ότι κανένας παίχτης από την ομάδα μου πίστευε ότι θα χάσουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε αποδείξει σε όλο το πρωτάθλημα ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα. Και είμαστε η καλύτερη ομάδα, γι' αυτό είμαστε και πρώτοι. Παρά το γεγονός ότι αυτό αμφισβητήθηκε από πολλούς φίλους και εχθρούς, η πρώτη θέση στη διάρκεια του πρωταθλήματος, αν είναι αντίστοιχη με την αξία της ομάδας. Τα αποτελέσματα τα είδαμε μέσα στο γήπεδο. Είναι ο καθένας η βαθμολογία? Σίγουρα. Αν και έπρεπε να είμαστε πιο μπροστά, να μην είμαστε στον ένα το βαθμό, γιατί ήμασταν και άτυχοι στα τελευταία παιχνίδια. Και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Εθνικό και με την Αγρομάχη Μαστράτη που δεχτήκαμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτό τη καθυστερήση. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω, παλέψαμε μέχρι τέλος και κερδίσαμε την πρώτη θέση. Η παρουσία του κόσμου σήμερα στις κερκίδες? Η παρουσία του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Θύμισε τις παλιές καλές εποχές που είχε η ομάδα του Θερμαϊκού Κορινού κάποτε στη Δέλτα Εθνική. Στη Δέλτα Εθνική κατηγορία. Στη Δέλτα Εθνική. Θύμισε τα παλιά καλά χρόνια του Κορινού. Μπορείς να κάνεις εικόνα τον Θερμαϊκό Κορινού στη Γάμα Εθνική κατηγορία, για παράδειγμα, σε βάθος χρόνου? Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για πολύ μελλοντικά. Εμείς καταφέρουμε να τη βγάλουμε την ομάδα στο Α τοπικό. Του χρόνου έχει φως. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η συνέχεια? Υπάρχουν οι προοπτικές, υπάρχει η δυνατότητα η ομάδα να συνεχίσει να έχει υψηλούς στόχους την επόμενη χρονιά στην Α κατηγορία? Σίγουρα το χωριό είναι μεγάλο. Ο κόσμος είναι πολύ εδώ πέρα στο χωριό. Καταφέρουμε να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο όπως καταφέραμε σήμερα, που μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος στο γήπεδο. Και πιστεύω και το χρόνο θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα. Η αξία του αντιπάλου δίνει αξία και στον νικητή ακόμα μεγαλύτερη. Ανάμεσα στο Γεωργάκη Ολύμπιο Λόφου, που σας έδωσε συγχαρητήρια για την νίκη και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και τον Εθνικό Κατερίνης, ποια νομίζεις είναι η καλύτερη ομάδα? Είναι αυτή που προέκυψε από τη βαθμολογία τελικά? Δεν θέλω να αναφερθώ ποια είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Εμείς κοιτάμε μόνο τη δικιά μας την ομάδα. Εμείς θέλαμε να βγούμε πρώτοι και βγήκαμε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βγει δεύτερος. Ένας τεραστιακός ποδοσφαιριστής με την εμπειρία σου, στην ηλικία σου, για να συνεχίζει να αγωνίζεται, να έχει τέτοιο πάθος και να παίζει ποδόσφαιρο, που λείπει από τα νέα παιδιά πολλές φορές, πού νομίζεις ότι μπορεί να εστιάσει για να το μεταλαμπαδεύσει αυτό στις μικρότερες ηλικίες? Αν αγαπάς αυτό που το ποδόσφαιρο, δεν έχεις τραυματισμούς, είσαι μέσα στο γήπεδο και βοηθάς όσο μπορείς με την παρουσία σου την ομάδα. Υπάρχει ένα μείγμα παλιών ποδοσφαιριστών με εμπειρία που βλέπουμε ότι έχετε μια χημεία μεταξύ σας και είστε αγαπημένοι, είστε φίλοι. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας φέτος στην ομάδα μας. Ότι είχαμε πολύ καλά αποδυτήρια, η ομάδα ήταν δεμένη, ο ένας έπαιζε για τον άλλον. Από τον νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 22. Δεν ένοιαζε κανένα ποιος θα παίξει και ποιος δεν θα παίξει. Όλοι κοιτούσαμε το καλό της ομάδας, γι' αυτό καταφέραμε και βγήκαμε. Τα αποδυτήρια ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Υπάρχουν νέα παιδιά, βλέπεις ότι υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν ταλέντο, που έχουν δυνατότητες να παίξουν? Υπάρχουν πολλά ταλέντα στην ομάδα μας και στις ακαδημίες αναφερθώ, ότι έρχονται από πίσω αρκετά παιδιά
με όρεξη για το ποδόσφαιρο. Μακάρι να συνεχίσουν, να είναι αυτοί που θα καταφέρουν να βάσουν την ομάδα ακόμη πιο ψηλά στο μέλλον. Αν σου ζητούσα έναν συμπαίκτη σου να μου πεις, ο οποίος αδικείται από το γεγονός ότι αγωνίζεται στη Β' κατηγορία και θα μπορούσε να παίξει πολύ ψηλότερα σήμερα. Εντάξει, τώρα δύσκολη ερώτηση. Έχεις εμπειρία όμως. Εντάξει, υπάρχουν 3-4 παιδιά που είναι 16-17 χρονών. Έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κάποιον. Mm-hmm. Είναι 3-4 παιδιά που αν συνεχίσουν να δουλέψουν σκληρά και θα καταφέρουν να παίξουν και σε επαγγελματικό επίπεδο, όχι μόνο στο ραστιχνικό. Τη σημερινή νίκη, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πού την αφιερώνεις? Τη σημερινή νίκη την αφιερώνω στην οικογένειά μου, στα παιδιά όλα, στην ομάδα, στον πρόεδρο και σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο που ήρθε σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Η οικογένεια σε στηρίζει στην απόφασή σου να παίζεις ποδόσφαιρο? Η οικογένειά μου είναι το α και το ω. Mm-hmm. Αυτοί με βοηθάνε και προσπαθώ κι εγώ όσο μπορώ. Οπότε θα σε ενισχύσουν του χρόνου για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι? Θα δούμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Μέχρι του χρόνου έχει το σγερί να είμαστε και όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσεις να παίζεις ποδόσφαιρο. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Από την αρχή της χρονιάς έχεις καλύψει τα καλύτερα παιχνίδια και σήμερα ήσουν το γούρι μας. Κόντρα στη ροή των προηγούμενων παιχνιδιών. Ναι, ναι, ναι.